Ρωσικό φυσικό αέριο τέλος από την Τετάρτη σε Πολωνία και Βουλγαρία. Η Gazprom έκλεισε τις τρόφιγγες για τις δύο ευρωπαϊκές χώρες με το αιτιολογικό ότι δεν πληρώνουν το αντίτιμο σε ρούβλια, με τη ρωσοδυτική αντιπαράθεση να οδηγείται σε νέα κλιμάκωση. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος της Πολωνίας εμφανίστηκε καθησυχαστική λέγοντας πως το φυσικό αέριο δεν θα λείψει από τα πολωνικά νοικοκυριά. Η Άννα Μόσκβα επεσήμανε πως ήδη από την πρώτη ημέρα της ρωσικής εισβολής η Πολωνία είναι έτοιμη για πλήρη ανεξαρτησία από τις ρωσικές πρώτες ύλες. Ο δε αρμόδιος για την ενεργειακή ασφάλεια υπουργός ανέφερε ότι τις προμήθειες από την Gazprom θα αντικαταστήσουν ροές από άλλες πηγές. Σε παρόμοιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι βουλγαρικές αρχές, με το Υπουργείο Ενέργειας να σημειώνει πως έχουν ληφθεί μέτρα για εναλλακτικές λύσεις για το φυσικό αέριο και πως επί του παρόντος τα βουλγαρικά νοικοκυριά δεν χρειάζεται να περιορίσουν την κατανάλωση. Η Βουλγαρία καλύπτει πάνω από το 90% των αναγκών της σε φυσικό αέριο από προμήθειες της Gazprom. Η είδηση της διακοπής των ροών προς Πολωνία και Βουλγαρία εκτόξευσε την τιμή του φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές μέχρι και κατά 17%, ενώ το αργό κατέγραψε νέα αύξηση, κλείνοντας ελάχιστα πάνω από τα $100 το βαρέλι.